Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, Αντώνια μου. Τι κάνεις? Υπομονή. Υπομονή, ε. Όπως πολλοίς κόσμος πλέον. Πόσο πολύ σε νιώθω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε νιώθω με αυτή την υπομονή. Τι να κάνουμε. Για πες μου τώρα που όλα κλείνουν στις 12, τι γίνεται? Θα μένουμε από πατσά ή μπορούμε να έρθουμε να πάρουμε σε πακέτο? Εμείς συνεχίζουμε να φτιάχνουμε πατσά και να τον διαθέτουμε σε take away πακέτο. Το μαγαζί αυτό δούλευε δουλεύει επί πολλές δεκαετίες, από το 1952, χωρίς να κλείνει καθόλου το βράδυ, πλην κάποιων εξαιρέσεων εποχών Παπασεμελή, να θυμίσουμε παλαιότερα, για άλλους λόγους βέβαια. Ναι. Λοιπόν, τότε δουλεύαν και παράνομα με σπαρματές τα πολλά μαγαζιά, με κλειστά τα στόρια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε και εργαζόμαστε. Προσφέρουμε τον πατσά μας και όλα τα φαγητά κουζίνας, 20 φαγητά κουζίνας περίπου, από τις 12:07, αλλά μόνο σε take away πακέτο. Οπότε το παίρνουμε στο πακέτο και πάμε στη γωνία και το τρώμε. Ακριβώς. Τουλάχιστον μέχρι να έρθει το μέτρο. Τώρα πότε θα έρθει, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Λογικά θα δοθεί πάλι αναστολή σε αυτό το κομμάτι. Θεωρητικά είναι μέχρι τις 31 του μηνός. Θεωρητικά. Ναι, από ό,τι διαβάζω σήμερα βέβαια στην Καθημερινή, σκέφτονται για επέκταση του μέτρου αυτού σε όλους τους νομούς πλέον. Γιατί κάποιοι για να διασκεδάσουν πηγαίναν σε όμορους νομούς που δεν είχαν την δέσμευση αυτή. Οι Αθηναίοι το τερμάτισαν. Πήγαιναν στην Κόρινθο, πήγαιναν στην. Και πηγαίνουν, ναι, νομίζω. Λουτράκης, και Χαλκίδα. Ναι. Εδώ εμείς δεν μπορούσαμε, γιατί και στη Χαλκιδική όλα είναι κλειστά. Οπότε την πατήσαμε και γύρω-γύρω όλοι οι νομοί είναι κλειστοί. Οπότε, νομίζω είναι η κατάσταση τέτοια στην οποία πρέπει να δείξουμε όλοι στο μέγιστο βαθμό την ατομική ευθύνη που πρέπει να αναλάβει ο καθένας. Έτσι είναι. Καλώς ή κακώς παλεύουμε με κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το προσωπικό στοιχείο, όχι μόνο το ομαδικό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι αν όλοι πορευτούμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα, αλλά δυστυχώς αργούν να βγουν τα θετικά αποτελέσματα, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δημήτρη, πριν να σε ρωτήσω τα πιο σοβαρά, έχει κόσμο τώρα 12 με 7, έρχονται, παίρνουν πακέτο? Είναι ελάχιστος ο κόσμος που υπάρχει, γιατί συνεχίζουν και υπάρχουν επαγγελματίες που δουλεύουν μέσα στη νύχτα, όπως ταξιτζίδες, διάφορα επαγγέλματα τα οποία, νοσοκομεία, νοσηλευτές, υπάρχουν τέλος πάντων κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι 24/24, ακόμα και τώρα. Αστυνομία. Υπάρχει, ναι, κόσμος που ψάχνει να βρει φαγητό ακόμα και στις ώρες αυτές. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί λόγω των περιορισμών του ωραρίου, mm-hmm, το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι ειδικότερα, οι οποίοι 12 παρά προμηθεύονται είτε φαγητό είτε αλκοόλ από μαγαζιά σαν τα δικά μας, mm-hmm, ή ακόμα και από περίτερα, και στείνονται μετά, παράδειγμα, εμείς είμαστε δίπλα στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά, γύρω-γύρω είναι γεμάτο κόσμος με το βράδυ μετά τις 12. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, το μέτρο τελικά αυτό δεν ξέρω πώς εξυπηρετεί τη στιγμή που υπάρχει συνωστισμός και σόρευση κόσμου σε άλλα μέρη ανοιχτά πλατιών. Το βλέπουμε και στην Αθήνα, νομίζω, αυτό να υφίσταται. Ναι. Και όχι μόνο εδώ. Mm-hmm. Δημήτρη, θεωρείς... Άλλωστε, να πω λίγο, αν μου επιτρέπεις, και το εξής. Εμείς σαν εστίαση, καθαρή εστίαση όμως, γιατί δεν είμαστε ούτε bar restaurant, ούτε beach bar restaurant, είμαστε καθαρό εστιατόριο. Mm-hmm. Τηρούσαμε από την αρχή τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αυτό δηλαδή, ήθελα να σε ρωτήσω. Τα μέτρα μεταξύ των τραπεζιών. Θεωρείς ότι σας τσουβάλιασαν? Δηλαδή, ναι, είναι αλήθεια, και άλλοι επαγγελματίες σαν εσένα που είστε σοβαροί και με μέτρα. Έτσι, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, την άποψη ότι από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκαν τα νέα, μετά τους 2,5 μήνες που ήμασταν κλειστά. Του lockdown, δεν εννοείς. Συζητάμε για το διάστημα αυτό του lockdown που ήμασταν κλειστά και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε και ήταν με αναστολή. Το συμβάσουν εργασίες όλοι οι εργαζόμενοι. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και μετά, όταν λειτουργήσαμε με τα μισά σχεδόν τραπέζια, στην αρχή με έξω και μετά και μέσα, πάλι με τα μισά, είναι αλήθεια ότι τα εφαρμόζουμε τα μέτρα με μάσκες, με απολυμάνσεις. Λείπαν ένα μήνα άδεια όλοι μου οι εργαζόμενοι από τις 25 Ιουλίου μέχρι τις 24 Αυγούστου και κάναμε τεστ COVID και εγώ 16 άτομα, δηλαδή ό,τι μπορούμε και περνάει από το χέρι μας και με κόστος δικό μας φυσικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ακούω σήμερα οι αστυνομικοί θα μπορούν να κάνουν μόνοι, σαν τάξη του δημοσίου, θα μπορούν να το κάνουν δωρεάν.
Αυτά στοιχίζουν όμως. Ναι. Να υπάρξει και μια μέρημνα για αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε τη δημόσια υγεία και την υπηρετούμε καθημερινά μέσα από την ευρεία εστίαση στην οποία, στην οποία ανήκουμε. Αλλά από εκεί πέρα να δοθούν και τα κίνητρα και οι προποθέσεις. Θεωρώ ότι η ζημιά έγινε από κάποιους έτσι με νυχτερινά μαγαζιά, χωρίς, όχι, με, όχι εστίαση, όχι από την εστίαση, που εκεί το τερμάτισαν τα beach bar, το ξέρουμε, σε όλη την Ελλάδα έγιναν αυτά. Τις βίλες και πάει λέγοντας, αυτά που ακούμε και βλέπουμε στις ειδήσεις. Αυτό είναι η αλήθεια, αλλά τελικά εγώ ξέρω ότι έχω 15 εργαζόμενους και τους 3 τώρα τους έχω σε αναστολή, η οποία αναστολή ακόμα δεν λειτουργεί το εργάνι. Γιατί βάζει τον κωδικό της επιχείρησης και δεν τον δέχεται. Ενώ σήμερα στην ΕΡΤ άκουγα ανακοινώθηκε επέκταση της αναστολής στην εστίαση ακόμα και για τον Οκτώβριο, όταν ακόμα δεν έχει δοθεί το έναυσμα για τον Αύγουστο. Δηλαδή υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες, πραγματικές, λειτουργικές, στη διευθέτηση τέτοιων προβλημάτων. Και μεγάλο στο μάχη, ναι. Χρειάζεται. Ο Πατσάς δίνει λύση σε αυτό. Έτσι, ναι. Είναι φάρμακο. Λοιπόν, έτσι είναι φάρμακο, κολαγόνο, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται από όλον τον κόσμο νομίζω να προστατευθεί για να προστατεύσει τελικά. Θεωρείς ότι θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα στην εστίαση τώρα πια με αυτά τα μέτρα τα δύσκολα που έχουν ληφθεί? Νομίζω ναι. Ο υπερεπαγγελματισμός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλος σε πάρα πολλά αντικείμενα. Ένα αντικείμενο το οποίο έχει μεγάλο υπερεπαγγελματισμό είναι και το κομμάτι το δικό μας της εστίασης. Κάποτε φτιάχνανε οικοδομές σε εργολάβια, θα αγοράσω κι εγώ ένα οικόπεδο να γίνω εργολάβος γιατί οικονομάω. Τώρα που οικονομάει είτε ο καφές είτε το φαγητό. Εννοείται ότι κάποια εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ταβερνία, όπως μπορώ να πω, φυσικαριές, γυράδικα, λειτουργούσαν με το λεγόμενο μεροδούλι μεροφάι. Δεν μπορεί να λειτουργήσεις έτσι προφανώς. Αν δεν υπάρχει στρατηγική, σκοπός και στόχος, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία επιχείρηση. Πόσο μάλλον δε με τέτοιου είδους αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα της λειτουργίας τέτοιων ειδών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όντως θα γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα, θα ξεκαθαρίσει από το στάρι. Τώρα από εκεί και πέρα ποιοι θα επιβιώσουν, οι συνεπείς, και αυτοί οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν τελικά σε αυτές τις δυσκολίες. Το φθινόπωρο τα πράγματα πώς τα βλέπεις να εξελίσσονται? Γιατί ήδη είμαστε σε δυσκολία, ναι, που είναι Αύγουστος ακόμα και πάμε προς φθινόπωρο χειμώνα. Θέλω να είμαι γενικότερα αισιόδοξος, γιατί αν είμαστε αισιόδοξοι όλοι δεν βγάζουμε πουθένα ως λύσεις στο πρόβλημα αυτό εδώ. Φαντάζομαι πως όταν ξεκινήσουν και οι ιώσεις, οι απλές ιώσεις που έχουμε κάθε χρόνο, το να ξεχωρίζει την απλή ιώση από τον ιό, τον κορονοϊό, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Ξέρεις τι, επειδή πριν φιλοξένησα γιατρό, παιδίατρο βέβαια, ναι, είπε ότι με τις μάσκες φέτος μπορεί να αποφύγουμε πολλές ιώσεις. Ναι, να τις γλιτώσουμε. Βέβαια υπάρχει και το κίνημα, βλέπουμε κάποιων μαμάδων που αυτές δεν ήθελαν να κάνουν και εμβόλια, ναι, ναι, τα κλασικά εμβόλια στα παιδιά τους. Δεν θέλουν τώρα και τη μάσκα. Δεν θα μπορούν όμως να πηγαίνουν σχολείο. Εντάξει, θα παίρνουν απουσίες τα παιδιά. Εκεί, σε αυτό επισέρχομαι και είπα για το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της προσωπικής ευθύνης του καθενός, της μαμάς για το παιδί. Δεν γίνεται, αν δεν υπάρξει μια κοινή στάση, να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας. Ναι. Δυστυχώς. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρθουν μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, είναι η μάσκα. Τώρα, αν για κάποιο παιδί δεν κάνει μάσκα και δεν θα μπορεί να κάνει και μάθημα κατά τη μαμά και θα είναι συνταγματικό δικαίωμα να δέχεται την παιδεία το παιδί της. Εντάξει, συνταγματικό δικαίωμα και το άλλο είναι να έχει όμως την υγεία του και να είναι υπεύθυνο και το παιδί το οποίο κάθεται στο διπλανό θρανείο, ας πούμε. Ναι, έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Είναι δύσκολη κατάσταση για μένα, ακόμα και να ανέβουν τα κρούσματα, χωρίς να είμαι ειδικός. Μηχανικός έχω σπουδάσει, σας σπουδές, δεν είμαι γιατρός. Νομίζω ότι το δύσκολο θα είναι να αυξηθούν πολύ τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Και φυσικά να έχουν και κόσμο για να τα υποστηρίξουν. Έτσι, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα κρεβάτια. Ένα κρεβάτι μόνο τι να σου κάνει. Άρα λοιπόν οι ευάλωτες ομάδες είναι οι επικίνδυνες για μένα.
Τη στιγμή που βλέπουμε δηλαδή τόσο περισσότερα κρούσματα σε σχέση με το διάστημα της καραντίνας, χωρίς να έχουμε κατά αναλογία τα αντίστοιχα κρεβάτια ΜΕΘ, γιατί χθες νομίζω ήταν 35, αν δεν κάνω λάθος. 35 τα ήταν. Τα κρεβάτια. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κρούσματα. Θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα και τις ΜΕΘ. Προφανώς φυλάσσονται περισσότερο οι μεγάλες ηλικίες και ευάλωτες ομάδες. Ναι. Άρα εκεί θα είναι το πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Θέλει πολύ υπομονή, είναι η αλήθεια, και συγκεκριμένη στρατηγική από την οικογένεια μέχρι την επιχείρηση. Έτσι. Να ακούμε τους ειδικούς λίγο. Δεν θα χάσουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε οι φωτεινοί παντογνώστες. Δεν ξέρουμε εμείς καλύτερα από τους γιατρούς. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι. Και σε άλλες περιόδους νομίζω ότι κάτι το οποίο μας κρατούσε μία από τις ελευθερίες μας δεν το δεχόμασταν εύκολα, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Στο παρελθόν εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό, το βλέπουμε και για τις ταυτότητες παλιότερα που λέγανε, το κομμάτι της εκκλησίας που δεν το δεχότανε, και άλλα πράγματα τα οποία θεωρούσε ο κόσμος ότι επενδύουν στις προσωπικές τους ελευθερίες. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να το ξεπεράσουμε για να κοιτάξουμε λίγο το κοινό καλό. Έτσι, έτσι. Μένουμε ψύχρεμοι, δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Χαμογελάμε, τρώμε πατσά και μετά τις 12 σε πακετάκι, τον παίρνουμε και το τσακίζουμε. Θέλω να πω, όχι μόνο στη διάρκεια των ωρών λειτουργίας. Και μετά. Υπάρχει το take away. Και μια ιδέα ίσως θα ήταν και το delivery, για να το σκεφτείς. Μήπως πρέπει να το δεις. Κοίταξε, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία, θα πρέπει να κινηθούμε κι εμείς σε λύσεις οι οποίες θα δώσουν τζίρο στην επιχείρηση. Mm-hmm. Η επιχείρηση υφίσταται το 1952. Έχει περάσει διάφορες φουρτούνες και κύματα στην πορεία της. Ο καλός ο καπετάνιος, τι φούρτα να φαίνεται. Να είμαστε καλά και θα δούμε τι θα κάνουμε και στο κομμάτι αυτό εδώ. Έτσι, έτσι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να και πάνε εσάς όλα καλά. Γιατί η επικαιρότητα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Άσε, χαμός. Αυτός ο Αύγουστος είναι, Παναγία μου. Έτσι. Αλλά θα τα καταφέρουμε στο τέλος, είμαι σίγουρη. Ο νεκρός κατά τα άλλα Αύγουστος και Αύγουστος για τα μπάνια. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Πάλε ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Έτσι. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και σε σένα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ντόνια, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.